Πρώτη επίσημη αύριο για τα νέα μέτρα στα σημεία εισόδου. Όλοι οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω που πατούν το πόδι τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως της αρχικής χώρας αναχώρησης και του ιστορικού εμβολιασμού ή νόσησής τους, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση PCR με δικά τους έξοδα προτού εξέλθουν του αεροδρομίου. Το κόστος του τεστ στο αεροδρόμιο Λάρνακας θα ανέρχεται στα 15 ευρώ και στα 19 ευρώ στο αεροδρόμιο της Πάφου. Μετά την αποχώρησή τους από το αεροδρόμιο θα πρέπει να κατευθύνονται στον χώρο διαμονής τους και να τίθενται σε περιορισμό μέχρι την ένδειξη του αποτελέσματος. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο επιβάτης θα ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα του δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες. Σταματούν από αύριο τα προγραμματισμένα χειρουργία για μη επίγοντα περιστατικά σε όλα τα νοσοκομεία, σε μια προσπάθεια να αποφορτιστούν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ανάγκες που παρουσιάζονται για την νοσηλεία ασθενών λόγω κορονοϊού. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να διατεθούν κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, διότι των τελευταίων καιρών έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει ένας πολύ αυξημένος αριθμός μη COVID ασθενών που χρήζουν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου πέραν από τους ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται καθημερινά στις εντατικές γύρω στους 30 non-COVID ασθενείς. Από αύριο επανέρχεται και η τηλεργασία για ποσοστό 20% του προσωπικού σε επιχειρήσεις και υποστατικά, όπου εργοδοτούνται πέραν των 10 προσώπων, ενώ επίσης από αύριο και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αναστέλλονται όλες οι παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων. Τέλος από αύριο και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και σε όλες τις Χριστουγεννιάτικες ή άλλες εκδηλώσεις εντός και εκτός των εμπορικών κέντρων.